εξοπλοϊκές εταιρείες, πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε, γιατί είναι και ο μεγαλύτερος πελάτης του Υπουργείου. Είναι επιδοτούμενες αυτές οι εταιρείες, κύριε Υπουργέ? Αυτό η εταιρεία είναι επιδοτούμενη, μας έχει εκχωρήσει, έχει εκχωρήσει στο ελληνικό κράτος. Και επιδοτούμενη και μπαταξής είναι αυτός. Βεβαίως. Και είναι ο μεγαλύτερος πελάτης του Υπουργείου Ναυτιλίας σε επίπεδο επιδοτήσεων. Δεσμεύεστε ότι δεν θα τους επιστρατεύσετε αυτή τη φορά τους ναυτεργάτες? Κοιτάξτε, εγώ ζητάω και ζητάω αύριο την εξουσιοδότηση και την έγκριση από τη Βουλή για να μην φτάνουμε στην επιστράτευση, να εγκρίνει η Βουλή το πλοίο ασφαλείας. Να εγκρίνει δηλαδή ότι κάποια δρομολόγια θα γίνονται. Γιατί η συγκοινωνία, κύριε Χατζηνικολάου, ανάμεσα στα νησιά. Δηλαδή, ένα προσπαστικό μηχανισμό. Αυτό είναι το πλοίο ασφαλείας. Ούτε εκβιαστικός μηχανισμός μπορεί να είναι η απεργία. Στο 1,5 εκατομμύριο. Στο 1,5 εκατομμύριο. Στο 1,5 εκατομμύριο νησιώτες. Δεν μπορεί να τους πεις ότι δεν θα. 7 μήνες απλήρωτος και θα τον επιστρατεύσετε κιόλα. Ένα λεπτό. Είπα εγώ για επιστράτευση. Ωραία. Τι λύση εμείς ήταν. Λοιπόν, μια καλή είδηση. Έχω, σας λέω, είμαι σε εξέλιξη και με την ιδιοκτήτρια εταιρεία και με τις υπηρεσίες και του ΝΑΤ και του οίκου του ΝΑΦΤΟΥ πώς θα κάνουμε μια ρύθμιση να πάρουν τα λεφτά τους. Το δεύτερο όμως, πολύ βασικό για το πλοίο ασφαλείας. Κάθε φορά τι γίνεται. Ξεσηκώνονται τα νησιά. Δεν μπορούν να διώξουν τα προϊόντα τους. Υπάρχουν αγρότες, παραγωγοί, υπάρχουν βιοτέχνες οι οποίοι δεν μπορούν να στείλουν τις εξαγωγές τους. Άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινηθούν. Οι ασθενείς δεν μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία. Τι θα κάνουμε δηλαδή, αυτοί θα πεθάνουν όταν κάποιοι άλλοι απεργούν? Κύριε Χατζηνικολάου, αφήστε. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει καμία απεργία, η οποία καταστρατηγεί ένα συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης επικοινωνίας. Εγώ λοιπόν προτείνω να υπάρχει ένα πλοίο ασφαλείας το οποίο θα εξυπηρετεί μίνιμουμ συγκοινωνιακές ανάγκες στην περίοδο και της μακρόχρονης απεργίας αλλά και της υπερήπασης σε μια ακτοπλοϊκή εταιρεία κατάρρευσης. Την επικοινωνία με τα νησιά, τη διακόπτει η πολιτική της κυβέρνησης. Και γι' αυτό το λόγο όλη αυτή την αναστάτηση που εμφανίσατε ότι ξεσηκώνονται οι νησιώτες εναντίον των απεργών αυτοκρατών είναι εικονική πραγματικότητα. Είναι εικονική πραγματικότητα. Άποψη, το πλοίο ασφαλείας είναι ένας απεργοσπαστικός μηχανισμός που καταστρατηγεί το δικαίωμα στα απεργία. Τότε λοιπόν κύριε να κάνουμε σοβιετικό τύπο μέτρα να την απογορεύσουμε την απεργία. Γιατί αυτό είναι το σοβιετικό σύστημα. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνη του πάμε να πληρώνει το κόσμο. Αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά, δεν ευχαριστώ. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να πληρώνετε. Γιατί λέτε πράγματα, βάζετε πράγματα στο στόμα μου. Σα απαντώ πολύ συγκεκριμένα. Ότι εγώ σαφέστατα και κάνω ό,τι μπορώ μέσα στα πλαίσια του νόμου και στις αρμοδιότητες. Μα μέσα στα πλαίσια του νόμου. Μισό λεπτό. Μέσα στα πλαίσια του νόμου. Να πληρωθούν οι άνθρωποι. Πληρώστε τους λοιπόν. Δεν τους πληρώνει το δημόσιο εργοδότη. Εγώ κρατάω την επίμονη. Δεν είναι εργοδότη το δημόσιο. Κατάλαβα. Να αναγκαστούν όμως. Προσπαθεί να βρει. Είναι για πρώτη φορά ένα μηχανισμό. Αντί να πληρώσω την επιδότηση, να πληρώσω τους εργαζόμενους. Αυτό το μηχανισμό ψάχνουμε. Αυτό σας ρωτάω. Εγώ κρατάω πάντως πριν μας αποχαιρετήσετε την επίμονη άρνηση του Υπουργού Ναυτιλίας να δεσμευτεί ότι δεν θα ξαναφύγει στο άθλιο αναχρονιστικό μέτρο της επιστρατεύσης. Στηρίξτε το πλοίο. Στηρίξτε το πλοίο. Το πλοίο ασφαλείας. Στηρίξτε το στη Βουλή αύριο και εγώ θα δεσμευτώ για αυτό το πράγμα. Στηρίξτε τους εργαζόμενους. Να έχω έναν τρόπο με τον οποίο οι νησιώτες, τα νησιά 1,5 εκατομμύρια Έλληνες δεν θα αισθάνονται αποκλεισμένοι ούτε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Σας ευχαριστώ όλους θερμά.